επικίνδυνος δραπέτης που είχε καταδικαστεί σε ισόβια και έχει δραπετεύσει πριν από 2 περίπου χρόνια από τις φυλακές Δομοκού, συνελήφθη την Κυριακή στο Ναύπλιο από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Ναυπλίου. Προχθές το μεσημέρι, σε κεντρική καφετέρια εδώ στο Ναύπλιο, ήταν μια παρέα 4 ατόμων. Ο ένας εξ αυτών ήταν δραπέτης από τις φυλακές Δομοκού, σκληρός κακοποιός, έχει καταδικαστεί για ανθρωποκτονίες και για σωρία ληστείων. Έχει καταδικαστεί συνολικά σε 58 χρόνια φυλάκισης και έχει εκτίσει πολλά χρόνια μέσα στη φυλακή. Είχε αποδράσει πριν 2 χρόνια περίπου και ήταν καταζητούμενος. Εντοπίστηκε στο Ναύπλιο, σε κεντρική καφετέρια και σε μια ευθυνδιαστική επιχείρηση του Τμήματος Ασφαλείας Ναυπλίου. Συνελήφθη αυτός και η παρέα που ήταν μαζί του. Σε βάρος του σχηματίστηκε βέβαια δικογραφία και οδηγήθηκαν βέβαια εκεί που πρέπει. Κατηγορείται για το ότι είχε σκοτώσει το παιδί του και επιπλέον είχε σκοτώσει τον αντισμήναρχο Τζάνο σε μια ληστεία που είχε γίνει στην Αθήνα όταν ο αντισμήναρχος τον κατεδίωγε. Οι υπόλοιποι συνελήφθησαν για υπότρεψη εγκληματία και παραπέφθησαν και αυτοί αρμοδίως. Κυκλοφορούσε με πλαστά χαρτιά, πλαστή άδεια οδήγησης και πλαστή ταυτότητα με διαφορετικά ονόματα και καλυπτόταν βέβαια με πολύ προσοχή. Ωστόσο, κατέστη δυνατό μετά από δικές μας ενέργειες και πληροφορίες να εντοπιστεί και να συλληφθεί ακαριά, ευνηδιαστικά, χωρίς να προλάβει να αντιδράσει φυσικά. Αυτή την ώρα που βρίσκεται. Αυτή την ώρα τύπου που είναι η θέση του, δηλαδή, στις φυλακές. Στις φυλακές. Οι υπόλοιποι είναι σε δικαστική διαδικασία. Τα πάντα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Αφού αυτοί συνελήφθησαν χωρίς να δημιουργηθεί το παραμικρό και χωρίς να γίνει κάποιο επεισόδιο, κάποιο τραυματισμό, σημαίνει ότι η επιχείρηση εξελίχθηκε ομαλά. Δεν υπάρχουν κανόνες. Τα πάντα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Ωστόσο, υπάρχει πολύ μεγάλο κίνδυνο αν αυτοί οι άνθρωποι οπλοφορούν, εάν αρχίσουν να γίνονται πειρά κλπ. Ωστόσο, εμείς λάβαμε έτσι τα μέτρα μας που δεν υπήρχε περίπτωση να χρησιμοποιηθεί, να ανταλλαγούν πειρά και να χρησιμοποιηθεί κάποιο άλλο είδους βία. Ήταν τόσο ευθυνδιαστική επιχείρηση που δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν και ούτε να κουνηθούν καθόλου.